ακόμα μια φορά αυτή που προσπάθησε να με σκοτώσει απέδειξε πόσο ψυχρή και πόσο δειλή είμαι. Ευχαριστούμε πολύ. Το μήνυμα για τον κόσμο που σας παραθέτει. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ το είχα προβλέψει εδώ και μέρες ότι η κατηγορούμενη δεν θα έρθει στο δικαστήριο, δεν θα αντικρίσει την Ιωάννα. Νομίζω ότι ασέβεια προς το δικαστήριο ήταν και ασέβεια προς την Ιωάννα το να μην προσέλθει και να ακούσει γιατί κατηγορείται, γιατί η σημερινή μέρα ήταν η απαγγελία της κατηγορίας από τον κύριο Εισαγγελέα και έλειπε η κατηγορούμενη να ακούσει και να καταλάβει τι ακριβώς έκανε. Διάβασε όλο το κατηγορητήριο χωρίς να είναι εκεί. Νομίζω ότι επέδειξε ακόμα μία φορά πραγματικά, όχι, δεν μιλάμε για συγγνώμη, μιλάμε ότι δεν ήρθε καν για να είναι με σκυμμένο το κεφάλι. Νομίζω ότι είναι τραγικό. Ο συναδελφός σας από την υπεράσπιση είπε, ζητά ουσιαστικά να αλλάξει και αυτή η κατηγορία που προβλέπει τα 15 χρόνια. Ναι, ναι. Αυτά, να γίνει προς το πιο απαλό. Αυτά έχουν υποθεί και έχουν ξαναυποθεί. Αυτή τη στιγμή η κατηγορία είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Έχουν αποφανθεί ήδη και οι εισαγγελείς και ο εισαγγελέας που άσκησε τη δίωξη και ο εισαγγελέας που έστειλε την υπόθεση στο Συμβούλιο Επιμελητικών και οι δικαστές με το βούλευμά τους. Από εκεί και μετά περιμένουμε και την ακροαματική διαδικασία. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η κατηγορία θα παραμείνει η ίδια. Νομίζω όλα γίνονται για εντυπώσεις όσον αφορά την υπεράσπιση. Τι απάντησε, έστω και αυτά τα 15 χρόνια, που σαν πραγματική έκθεση θα είναι μικρότερη, αρκούν? Όχι βέβαια, άμα είδατε μια γυναίκα πραγματικά πώς ήρθε ενώπιον του δικαστηρίου. Τι να λέει, δεν υπάρχει κάποια ποινή για την γυναίκα που της έκανε αυτή τη ζημιά.